Δεν έκανα το ημικύκλιο. Ενώ πέρασα από όλα τα σημεία, πέρασα. Πιτσιρίκος όταν ήταν η Τούμπα ακόμη που ήταν, δεν είχε κερκίδες. Και έτσι κάναμε κερκίδα στην 6. Μετά ήρθαμε στην 4 που ορίμασε. Μετά πήγαμε στην 7 λόγω Παντελάκη και κάθαμε εκεί καμιά 3 χρόνια. Και μετά πήγα στην 8, επί Μπάγερ Μονάχου δηλαδή. Ήταν το πρώτο κύπελο που πήραμε το 72, με αρχηγό το μεγάλο, τον Γκούδα δηλαδή, που δεν θα βγάλει ποτέ η Ελλάδα, ποτέ μα ποτέ μα ποτέ. Αυτός ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική φιγούρα που έχει βγάλει η Ελλάδα. Δεν θυμάμαι. Περάσανε τα καιροί, έχω πολλά χρόνια, με κατάλαβες. Τα είπαμε αυτά από μωρό παιδί, μετακόμισα εγώ εδώ μέσα, μέχρι εδώ και διανυχτέρευσα εδώ μέσα. Σε παιχνίδι πάω Κάρης, το 2-0 με Κωστίκο και έτσι, την βγάλαμε όλη νύχτα εδώ μέσα. Και το πρωί παίζαμε μπάλα, εννοείται, ξέρω τι ώρα, 5, αλλά ήμασταν εμείς εδώ απίκο. Το μάτσο πήραμε 2-0. Είπαμε, αυτός είναι τον ευχαριστώ πολύ, γιατί χωρίς να το γνωρίζω, εγώ θα πω το εξής. Όλη την οικογένεια του Σαββίδη, μαζί με τον Γιώργο και τον άλλο που σπουδάζει στην Αγγλία, τον Νικόλη, είναι πιο μεγάλη οικογένεια, δηλαδή, που έχει να είναι υπερήφανη ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που έχουμε αυτή την οικογένεια του Σαββίδη, και ηγούνται αυτό που λέγεται τα 4 γράμματα. Τα 4 γράμματα, και τους ευχαριστώ πολύ, γιατί δείξανε μαζί με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δείξανε πολύ μεγάλη κατανόηση, που σημαίνει ότι έχουν ευαισθησίες και αναλάμπανε όλα τα οικονομικά έξοδα από τα νοσοκομεία με τους καλύτερους γιατρούς, και είμαι σήμερα όρθιος εδώ που είμαι. Ο λαός του ΠΑΟΚ ήταν κίνημα, ήταν. Και εγώ πιστεύω και οι νεότεροι τώρα θα αποκτήσουν αυτή, με την καλή έννοια, ας το πούμε έτσι, θα παραλάβουν εκείνη την πρίκα που τους αφήσαμε εμείς.